Την πρώτη ύφεση μετά την πανδημία προβλέπουν διεθνεί οικονομολόγοι μέσω Bloomberg. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και τον Χρυσό Στομοτζούφι. Μια δυσίωνη πρόβλεψη με μεγάλο ασθενή τη Γερμανία, Χρυσόστομε. Ναι, μιλάμε για τη σύγκριση σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή συγκρίνουμε το πρώτο τρίμηνο με το δεύτερο τρίμηνο, το δεύτερο με το τρίτο και πάει λέγοντα. Ήδη το τρίτο τρίμηνο στην Ευρωζώνη έχει κλείσει αρνητικό, με 0,1%. Και τώρα έρχονται οι οικονομολόγοι του Bloomberg και λένε ότι και το τέταρτο τρίμηνο θα είναι αρνητικό. Άρα θα έχουμε δύο συνεχόμενα αρνητικά τρίμηνα, επομένω η Ευρωζώνη θα μπει σε αυτό που λέμε τεχνική ύφεση. Μεγάλος ασθενής φυσικά η Γερμανία η οποία, α, έχει ήδη αυτή, έχει, η οποία έχει ήδη μπει σε οικονομική σε ύφεση και τα προβλήματά της εντείνονται εξαιτία και των προβλημάτων του προϋπολογισμού. Ε, να πούμε επίσης ότι οι οικονομολόγοι του Bloomberg συμφωνούν με τον Μάριο Ντράγκη, τον τέος κεντρικό τραπεζίτη, ο οποίος ήδη από τον Νοέμβριο έχει κρούσει καμπανάκι κινδύνου ότι το τέλος της χρονιάς θα βρει την κοινή αγορά σε ύφεση. Παρ' όλα αυτά, η Κομισιόν στι χειμερινέ της προβλέψει με τον κύριο Τζεντιλόνι, τον Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων, εκτιμά ότι τελικά η Ευρωζώνη θα γλιτώσει έστω και παρατρίχα την ύφεση φέτο. Και μένει να δούμε ποια από τι δύο πλευρέ θα έχει το δίκιο με το μέρο τη. Χρυσό στομέ, ευχαριστούμε πολύ.